Πρώτη ερώτηση. Ποιοι αρχηγοί μαζεύτηκαν για την πορεία στην Τρία. Οργίστηκε πολύ ο Μενέλαο, που ο πάρη του πήρε την Ελένη, και θέλησε να τον εκδικηθεί και να τη φέρει πίσω. Γι' αυτό ζήτησε βοήθεια από τον αδελφό του, τον Αγαμέμνονα, που βασίλευε στι Μικίνε. Εκείνο κάλεσε όλου του βασιλιάδε των Αχαιών να ετοιμαστούν να πάνε στην Τρία, να πολεμήσουν να πάρουν πίσω την Ελένη. Στο λιμάνι τη Αυλίδα μαζεύτηκαν όλοι οι Αχαιοί με τα πλοία και το στρατό του. Πήγε ο γέρο Νέστορα, ο βασιλιά τη Πύλου, ο Ιδωμενέα από την Κρήτη, ο Έντα από τη Σαλαμίνα, ο άλλο Έντα από τη Λοκρίδα, ο Διομίδη από το Άργο, ο Φιλοκτήτη, ο φίλο του Ηρακλή από τη Μαγνησία, ο Οδυσσέα από την Ιθάκη και ο Αχηλέα, ο γιο του Πιλέα και τη Θέτιδα από τη Φθία, με το φίλο του τον Πάτροκλο και του γενναίου Μυρμιδώνε. Διάλεξαν για αρχηγό τον Αγαμέμνονα και αφού έκαναν θυσίε, περίμεναν να φυσήξει ο άνεμο, να ξεκινήσουν τα καράβια για την Τρία. Δεύτερη ερώτηση τι έκαναν οι βασιλιάδε για να ξεκινήσουν τελικά για την τρία. Όμω φίλο δεν εσάλευε. Οι βασιλιάδε ρωτήσανε το Μάντι Κάλχα να του πει γιατί οι άνεμοι δεν φυσούσαν. Εκείνο τότε είπε ότι η Θεά Άρτεμι κρατούσε του ανέμου. Είχε θυμώσει, γιατί ο Αγαμέμνονα είχε σκοτώσει το ιερό ελάφι τη. Και δεν θα τη περνούσε ο θυμό, αν πρώτα ο Αγαμέμνονα δεν θυσίαζε στο βωμό τη την κόρη του, την Ιφηγένεια. Τρίτη ερώτηση. Ποια η απόφαση του Αγαμέμνονα για τη θυσία. Αβάστακτη θλίψη πλάκωσε την καρδιά του αγαμέμνονα. Δεν ήθελε να θυσιάσει την αγαπημένη του κόρη. Μέρε τρινούσε. Τέλο έστειλε μήνυμα στην κλιτεμνίστρα, τη γυναίκα του, να φέρει στην αυλίδα την ηφηγένεια, να την παντρέψει τάχα με τον Αχηλέα. Όταν η ηφηγένεια και η μητέρα τη έφτασαν στην αυλίδα, με δάκρυα στα μάτια ο αγαμέμνονα, του είπε την αλήθεια. Η κλιτεμνίστρα έκλεγε και τον παρακαλούσε να μην αφήσει να γίνει η θυσία. Η ηφηγένεια τελικά αποφάσισε να θυσιαστεί για την πατρίδα τη. Τέταρτη ερώτηση. Ποιο θαυμαστό γεγονό συνέβη την ημέρα τη θυσία. Τη μέρα τη θυσία πήγε στολισμένη στο βωμό και με θάρρο έσκυψε το κεφάλι. Και ο μάντη Κάλχα, αφού τη φόρεσε χρυσό στεφάνι στα μαλλιά, σήκωσε το μαχαίρι. Όμω εκείνη τη στιγμή η άρτεμη ήρθε μέσα σε ένα σύννεφο, άρπαξε την κόρη και πάνω στο βωμό άφησε ένα μικρό ελάφι. Την ηφηγένεια την πήγε μακριά στη χώρα των τάβρων σε έναν από του ναού τη. Αμέσω φύσηξε άνεμο και οι Αχηροί κίνησαν για την τρία. Ώρα να παίξουμε το κουίς της ενότητας.